Okay, we're paying 6 kilo intersection. Turn around the place on Delta. Do you measure? On the... House. 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 Μέσα Αυγούστου έχουμε μπει στην τελική καλοκαιρινή ευθεία για το νησί. Σε λίγο αρχίζει βέβαια η δικιά μας η καλή περίοδος. Θα ηρεμήσουν οι δρόμοι, τα αυτοκίνητα, οι παραλίες. Που για να βρεις ποια παραλία να πας για μπάνιο, θέλει μέσω από βουλευτή και πάνω. Λοιπόν, γεια σου ρε μάγκα. Λοιπόν, αρκετός ο κόσμος που παραμένει ακόμα. Περιμένουμε βέβαια την τελευταία εβδομάδα, εκεί προς το 15 Αύγουστο, που θα αρχίσουμε να έχουμε τις απώλειες. Λοιπόν, πάμε από εδώ να δούμε εδώ πέρα τι θα βρούμε εδώ τα παιδιά. Hello! Γεια σας. Να σου πούμε. Μιλάω ελληνικά, ναι. Μπράβο, πώς σε λένε. Παναγιώτης. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης, εξ Αμερικής. Ναι. Με Χίο τι σχέση έχεις. Η οικογένειά μου είναι από τη Χίο, ο πατέρας μου είναι. Από πού? Από το Βροντάδο. Α, Βροντάδο. Και Αμερική, εσύ έφυγες πόσο χρόνο? Όχι, δεν έφυγα, ακόμα μένω εκεί. Εδώ? Όχι, μένω στην Αμερική. Γεννήθηκες εκεί? Ναι. Και εδώ έρχεσαι κάθε καλοκαίρι? Ναι. Μπράβο. Ναι. Περίμενε, εσύ πας σχολείο? Ναι, πάω σχολείο. Τι τάξη? Είμαι στο πανεπιστήμιο. Α, έχεις τελειώσει το λύκειο. Έχεις το τελειώσει. Γιατί είσαι λίγο ψηλός. Δεν μου λες κάτι παλάκι, ότι μπάσκετ παίζεις? Ναι, παίζω. Σε ποια ομάδα? Δεν παίζω σε ομάδα. Παίζω για το σχολείο μου. Α, κολεγιακό. Ναι. Μπράβος. Και τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Θέλω να δουλέψω στις τράπεζες. Γιατί εδώ χάλια είναι. Πρέπει να τα φτιάξω. Πήγαμε στη τράπεζα, πήγα σε τρεις τράπεζες και κανένα δεν δούλεψε. Περίμενε, θες να έρθεις εδώ να δουλέψεις? Όχι, τελικά όχι. Α, όχι, κάτσε ρε φίλε όμως. Ήξερα ότι όταν είμαι 60 χρονών θα έρθω εδώ και θα τους μαθαίνω κάτι πράγμα. Θα είσαι 60, θα έχεις πάρει τη σύνταξη από την Αμερική. Λίγο. Θα είσαι, μπράβο ρε φίλε, ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Πώς σου φαίνεται εδώ μετά από 2 χρόνια? Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Ωραία. Ήρθα πέρυσι και εντάξει ήταν. Α, με τον COVID ήρθες? Ναι. Μπράβο ρε φίλε. Ναι. Ωραίος ο Παναγιώτης. Ναι. Εσείς? Aaron. Αυτός είναι Αμερικάνικος. Α, αυτό είναι ο θείος. First time in Chios. Fourth. Chios twice. Ah, twice. Fourth time in Greece. Okay, what do you like in the island? The Mestija, you know, okay. Museum. The Orange Grove, I forget what town it is. It's very diverse. Oh, yeah, of course. So many different things. The beach, you go into swim. Yeah. Τώρα πάμε μαύρο βόλια. Αυτό είναι. Εσύ που ξέρεις, τώρα πρέπει να το πας. Θα το πάω τώρα. Ωραία. You play basket? Also play basket? No. No. Because you are... Yeah, I know. I like soccer. Football. Football? Which is your favorite team? That's hard. Barcelona. Now? No. Now it's... Yeah, in transition. Yeah. You know, rebuilding. Πολύ σωστό. Yeah. Okay, παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλές διακοπές. Γεια σου. Okay, thank you very much. Τουρίστας κι εσείς? Ναι, thank you. Ο κύριος Σάκης, από πού ερχόσαστε? Από τη Βενιζέλου. Από εδώ είσαι Χιώτης? Χιώτης είμαι. Φώναζες... Πάω στη Βενιζέλου. Φώνασες για δουλειά, βρε... Δόξα σου ο Θεός. Καλά. Για πόσο είναι τώρα? 2 μήνες και βλέπουμε. 2 μήνες, παιδιά, ο Άκης. Αλλά είναι που έχει, σταυρώμα, έχει την πόλη καθαρή. Βεβαίως. Απάνω στα φορτηγά, δόξα σου ο Θεός. Να προσέχεις απάνω στα φορτηγά όμως. Δεν πάνε τίποτα, εγώ προσέχω τη δουλειά. Πρέπει να βαστάς όμως. Την ξέρω τη δουλειά πιο καλά από μαγείρας. Πιο καλά από μαγείρα. Σου λείπει η μαγειρική δηλαδή? Δεν τη θέλω, κουράστηκα πια. Πόσα χρόνια ήσουν μαγείρας? 23 χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή. Ακόμα έχεις μπροστά πολύ καιρό. Ναι. Κομμάκης, άλλα τώρα πόσα τι χρόνια. Θέμα έχετε εδώ, τι θέμα έχετε? Εδώ τους τουρίστες που ήρθαν στο νησί. Α, πράγμα, για κορονοϊό δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε. Τη μάσκα την... Ναι. Εσύ γιατί τη βάζεις? Εκεί είναι η μύτη σου. Συγκολότσι που έχει τη μάσκα. Καλά, εντάξει, βρε δρόμος, κάω. Άμα πω μέσα τη βάζω. Άντε, Άκη, το δίμηνο να γίνει μόνιμο. Και πότε με το καλά μας δείξει να δούμε τη μούρη μας. Την Πέμπτη, την Τετάρτη. Γεια. Τουρίστας. Φούβο τους είναι.
Όχι. Μην πεις. Λοιπόν, είδα και κάτι Αμερικάνους πριν και μας στέλνανε χαιρετίσματα που μας βλέπουν κάθε μέρα. Και εδώ έχει ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοιο ντουέτο. Να, τα παιδιά εδώ. Ας τραβήξουμε λίγο. Όχι. Δεν ήθελε ο καλλιτέχνης. Τουρίστας. Από πού? Από χωριό. Είσαι από Αμερική. Γιατί σε βλέπω με τα τσαδέλεα, με τις Αμερικάνους. Έχουν έρθει εδώ κόροι μου, συγγενείς και λοιπά και το κάνουμε και εμείς τους τουρίστες. Κάνουμε και εμείς τους τουρίστες και είναι ευκαιρία όταν έχεις ανθρώπους τέτοιους να γυρίσεις και να δεις μέρη διαφορετικά. Μπράβο, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, όπως εγώ εχθές είδα το πύργο στο Πιτιός που δεν το περίμενα ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πού έχει πάει? Δεν είχα πάει. 30 χρονών παλικάρι δεν έχει πάει στο Πιτιός καθόλου. Ναι, κοντεύω τα 30. Λοιπόν, έχουμε εγγόνια. Έλα εγγόνια. Μιλάνε ελληνικά τα εγγόνια. Πώς σε λένε? Εγώ είμαι ο Γιώργος. Έλα ρε Γιώργο και σε ψάχναμε. Τι, το επίθετο? Πέπας. Α, λέει και το επίθετο. Μπράβο. Τι τάξη πηγαίνεις εσύ? Εγώ θα πάω τρίτη δημοτικού. Μπράβο Γιώργο. Και τι θέλεις να γίνεις να μεγαλώσεις? Να δουλεύω σε αυτο... Σε συνεργείο. Σε συνεργείο. Αμάξιον. Έχεις κανένα γνωστό που το κάνει? Ναι. Εδώ ο παππούς μου. Και σου αρέσει η δουλειά? Ναι. Κάνεις, φτιάχνεις τίποτα δικό σου εσύ, το ποδήλατό σου, το αυτοκίνητάκι σου, δεν ξέρω. Σου αρέσει να διορθώνεις δηλαδή? Κάποιες φορές τα φτιάχνω και μόνο. Μπράβο. Αυτή η δουλειά έχει χρήματα, έχει πελατεία, έχει κόσμο? Ναι. Μπράβο σου. Μπράβο ρε Γιώργο, τι καλό παιδί ο Γιώργος. Εσένα θέλει τη δική. Τη δικιά σου δουλειά θέλει να. Ναι, του παππού και του μπαμπά του. Περίμενε, εσύ με χείο τι σχέση έχεις? Εγώ είμαι συμπαίθρο στοιχείο. Α, καταγωγή. Ενήφη μου, εγώ είμαι Αρβανίτης. Συγκεκριμένα. Κοντά την Αταλάντη. Εκεί. Εντάξει, εκεί. Εκεί δυνατό. Εκεί, ναι. Φάι, βρίσκει εδώ. Ναι. Έχουμε αντικαταστάσει εδώ και τα έχουμε. Α, εντάξει. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Γιωργάκη. Ωραίος ο Γιώργος. Ο μουσικός δεν ήθελε να μας... Κάτσε εδώ. Δεν μιλάει ο Ελισσέος. Α, όχι, ήταν η τέτοια. Να, εδώ τα παιδιά. Παιδιά τουρισμού. Ναι. Τι, από εδώ. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Εδώ τις κυρίες. Χαίρετε. Να σας ρωτήσουμε. Είμαστε εδώ από το τοπικό. Είστε για τουρισμό, είστε εδώ? Όχι. Είστε εδώ μόνιμοι? Εσύ τι λες, ότι εγώ είμαι τουρίστρια? Ναι, αλλά υποτίθεται θα απαντήσετε ότι δεν σας ξέρω, ας πούμε. Α, έτσι. Πώς σας φαίνεται το νησί τουριστικός? Πρώτο είναι. Πρώτο. Δεν το αλλάζω με τίποτα. Ζω και ανασένω για το νησί μου. Τι ωραία που τα λέτε. Μπράβο, μας κάνετε... Η καρδιά μου εδώ χτυπάει, μέρα νύχτα. Μα είστε και εσείς εδώ. Και εγώ εδώ. Μαζί με την καρδιά σας. Μαζί με την καρδιά μου και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ, καλό καλοκαίρι. Εδώ ο κύριος. Κύριος Μιχάλης. Ναι, εσύ Μιχάλης τι είσαι? Όχι, Νίκος είμαι. Το ΜΚΑΠΑ τι είναι? Είναι Michael Kors. Εταιρεία? Η εταιρεία. Εσύ δικιά σου? Όχι, θα θέλαμε. Αλλά δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Εσύ περίμενε, είσαι από εδώ Χιώτη. Δαφνώσεις. Ναι. Ξάδερφος του Νίκου του Σουβλατζή. Ναι. Εντάξει, που είναι κολλητός σου. Αυτό μην το... Έχουμε δει πολλά βίντεο που βγάζεις με τον Νίκο και τον υπεραγαπάς. Πήγες καθόλου να... Ξάδερφος με τον Πολύδερο τον Λαυρινούδη. Α, μάλιστα, τον πάλι δήμαρχο. Τον υπεραγαπάς. Αιώνιος δήμαρχος. Δαφνούσεις, Βέρος. Αλλά έχεις φύγει πόσο? Υπηρετήσαμε πρώτα και μετά φύγαμε.
Α, έφυγε στα 20. 21 έφυγαμε από εδώ. Είχε κόσμο όταν πήγε Αμερική. Είχε γνωστού. Ξαδέρφια στη Νέα Υόρκη, ναι. Στο Μπρούκλιν και μετά πήγαμε. Φλόριντα. Πενσιλβάνια. Φιλαδέλφια. Πενσιλβάνια, ναι. Εσύ με τι ασχολήθηκε. Στην. Ρεστοράν. Στο Μπρούκλιν ήμουν στα υδραυλικά. Είχα δικά μου εταιρεία. Και στην Πενσιλβάνια σε πιτσαρία. Μα αυτά τα υδραυλικά πώς πήγες στην πιτσαρία. Στα υδραυλικά είμαστε στη Νέα Υόρκη, εντάξει ήμουν και από εδώ στα υδραυλικά. Αλλά εκεί είχα χτυπήσει και αναγκάστηκα να αλλάξω επάγγελμα γιατί δεν μπορούσα να δουλέψω. Μπράβο. Πιτσαρία πήγε καλά, φαντάζομαι. Καλά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Ρε, μια χαρά. Πάσαμε 100 ώρες την εβδομάδα. Εντάξει, και θυμόμαστε τυχείο και βλέπουμε τα βίντεο από εδώ. Και γελάμε και χαμογελάμε λίγο. Και περνάει σου λείπει, θα ήθελες κάποια στιγμή να έρθεις εδώ. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Να έρθεις για μόνιμα δηλαδή. Εμείς που έχουμε μεγαλώσει εδώ, πάντα αυτή είναι η σκέψη όλων. Σε κάνα πανηγύρι, πήγες στο χωριό. Έχω πένθος φέτος. Αλλά κάθε χρόνο. Πήγαινα από τα τιμάμε τα πανηγύρια. Μπράβο. Φίλοι και η μουσική και ο Παναγιώτης ο Στρουμπάκης. Δύναμη. Είναι Champions League είναι στις μουσικές. Και ο αδερφός μου είναι κουμπάρος με τον Βαγγέλη. Ο Πέτρος ο Μησουριώτης που έχει τα λογιστικά. Α, ναι. Αδερφός μου. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Πολύ ωραία. Με το καλό να μας ξανάρθεις. Καλή επιτυχία να έχετε και στο σταθμό σας. Μας δίνετε ευχαρίστηση εκεί που σας βλέπουμε. Μου στέλνουν κάποιοι και μου λένε περιμένουμε να πάρω μια μυρωδιά από χείρο. Άμπρο, και εμείς μαζί είμαστε εκεί. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο. Κουνέλης Γιώργος. Ένας σύγχρονος χώρος για τη φύλαξη σκαφών, αυτοκινήτων, οικοσκευής και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται φύλαξη και σωστή αποθήκευση. Σε κλειστό, στεγασμένο χώρο στους Βαβύλους θα βρείτε τη λύση σε όλα σας τα ερωτήματα. Κουνέλης Γιώργος. Φυλάξτε και αποθηκεύστε οτιδήποτε χρειάζεστε με τις κατάλληλες συνθήκες σε έναν προστατευόμενο χώρο με όλα τα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Κουνέλης Γιώργος. Φύλαξη σκαφών και αυτοκινήτων σε κλειστό χώρο. Στους Βαβύλους. 24-ωρη παρακολούθηση με κάμερες ασφαλείας. Έλεγχος στις μπαταρίες του αυτοκινήτου, του σκάφους ή του δικύκλου σας. Κουνέλης Γιώργος. Στους Βαβύλους. Η σύγχρονη λύση που οικονομικά θα σας λύσει το πρόβλημα της φύλαξης και αποθήκευσης για οτιδήποτε χρειάζεται να παραλάβετε ξανά όπως το παραδώσατε. 1, 2, 3. Αυτό ήταν το σήμα, κυρία. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Αποστολή Store, στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση στα πάντα. Όλα τα παιχνίδια για τα παιδιά στις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα διαφημιζόμενα. Playmobil, Hot Wheels, Hasbro, Barbie, τα πάντα. Και παιχνίδια από 1 ευρώ. Αποστολή Store, στο παλιό ταχυδρομείο. Ήδη για το σπίτι, από τον κήπο μέχρι τη Σοφίτα. Προϊόντα περιποίησης και καλοπισμού και είδη καθημερινής χρήσης. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Κάθε μέρα δεκάδες πελάτες μας κερδίζουν εκτόσεις στο ταμείο μετά την αγορά τους. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση. Δεν πουλάμε, δίνουμε αγάπη.
Δεσποινίζεις με το παγωτό, why? δεν ήθελε να μας κάνει. Χαίρετε τουρίστρια. Γεια σας, τι κάνετε. Για τουρισμό. Ναι, τουρισμό. Από πού έρχοσαστε. Από τη Χίο. Από εδώ είσαι. Μα σε πέρασα. Την πέρασα για τουρίστρια. Γεια σας. Από πού μας ήρθατε εσείς. Από το πάνω εκεί το ψηλά. Από Όλυμπο, από πού. Από Όλυμπο. Περίμενε, από εδώ είσαι. Εγώ από πού είμαι, εσύ από πού είσαι. Εγώ από εδώ, εσύ όμως πού. Από εδώ κι εγώ. Από Χίο είσαι. Όχι, από Ψαρά. Α, και εδώ τι κάνει, πώς βρέθηκες εδώ. Εδώ δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Εγώ που να ξέρω. Εσύ τα μυαλιά σου δεν ξέρω. Ήθελε λέει και δύο, τέσσερα, πέντε κολοκαβάλι στο μυαλό του. Άντε, γεια. Μας παρακολουθεί καλά. Hello, εσύ είχες ξαναμιλήσει. Ναι. Εσύ. Αύριο θα το δείτε. Εσύ είχες ξαναμιλήσει. Όχι, όχι. Εσύ πώς σε λένε. Μαργκέλα. Εσύ Μαργκέλα, από πού έρχεσαι. Από την Αθήνα. Ποια Αθήνα, παιδάκι μου, καταγωγή. Α, ναι, από την Αθήνα, Αθήνα μένουμε. Αλλά είμαστε από εδώ. Ο μπαμπάς από πού είναι. Από τον Εύρο. Ω, και η μαμά από Χίο. Ναι. Αυτό θα λες όταν σου λένε από πού είσαι. Εντάξει. Από Αθήνα. Από Εύρο. Συγγνώμη, και πώς βρέθηκε από πάνω-πάνω, από Εύρο βρέθηκε εδώ. Πώς βρεθήκανε. Μέναν μαζί βασικά στο πανεπιστήμιο, γνωριστήκαν. Α, εκεί έγινε το. Ναι. Η μόντα. Δεν μου λες κάτι, εσύ τι ασχολείσαι, καλλιτεχνικά. Όχι, εγώ δεν ασχολούμαι. Θα πάω τώρα τρίτη ηλικία, οπότε δίνω πανελλήνιες. Τι δέσμη. Ο δέσμη, πώς το λένε. Παιδείο. Τι παιδείο. Θεωρητική είμαι. Και πας για φιλόλογος. Όχι, θέλω να περάσω παιδαγωγικά. Δασκάλα δηλαδή. Νηπιαγωγός. Μπράβο. Θα είσαι εδώ. Εδώ πέρα, έτσι λέω. Έλα ρε, για λίγο θα με προλάβαινες κι ένα από τους γιους μου, τέλος πάντων. Α, έχετε γιος, πόσο είναι. Ναι, 7 και 3,5. Ο 3,5 είναι παιδικό, μπορείς 1,5 να... αλλά δεν θα έχεις τελειώσει εσύ. Όχι. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει άγχος. Εννοείται. Και δεν σημαίνει και τίποτα. Εντάξει. Είμαστε και δίδυμες. Είμαστε δίδυμες. Εγώ δεν αγχωνόμαι ποτέ βασικά. Δίδυμες στο ζώδιο. Όχι, όχι, δίδυμες. Δίδυμες. Αδελφές. Ναι. Δεν φοράς το καπέλο, γι' αυτό δεν είσαι. Ναι. Η αδερφή σου να γίνει και σκηνοθέτης. Ναι, το ξέρω. Ναι, βέβαια, γιατί τη είχα πει να πάει και στο Λος Άντζελες να τη δούμε στα Όσκαρς. Ό,τι εγώ πει να είναι λίγο πιο προσγειωμένη. Αλλά όχι, δεν πειράζει. Χρειάζεται, όχι. Εντάξει. Είναι μια χαρά και εδώ και οι φίλοι της μας τα πάνε όλα πολύ ωραία. Κάναμε και ένα βιντεάκι. Ναι. Που είχατε πάρει συνέντευξη από κάτι παιδιά που παίζανε στην Αλάσκα πριν δύο χρόνια. Ναι. Είναι φίλοι μας αυτοί. Ναι. Πολύ ωραία παράσταση. Είδαμε. Τα κορίτσια αυτά είναι πολύ ωραία παράσταση. Το είδαμε, ναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια, καλή επιτυχία. Μπράβο. Ο μόνος που το πάει σκουντώντας. Μάλλον τώρα είδε την κάμερα και πάει σκουντώντας. Δεν μου συγχαρητήρια που το κάνω. Την απλοταριά την περνάνε κάτω, όπως και σε τώρα εσύ. Όλοι οι ποδηλάτες, όλα τα μηχανάκια πρέπει να είστε έτσι. Μάλλον του άδειασε η μπαταρία τώρα, γι' αυτό. Γι' αυτό δεν κατέβηκε. Και κάτσε να βρούμε ρε φίλε τους τέτοιους. Να, ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, να τον ναι. Το θέμα μας είναι τουριστικό. Τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Θα μας πει ο κύριος. Τι να σας πω, να σας αρέσει. Από πού ήρθατε. Ήρθα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραία. Τι σας άρεσε εδώ και ήρθατε. Εδώ είναι ο τόπος μου. Α, είσαι από εδώ. Βεβαίως. Άγιο Γιώργη. Άγιο Γιώργη, φυσικά. Ο φίλος σας εδώ, ο κύριος Νίκος. Και φίλος δικός μου. Φίλος σας. Α, και συγγενής. Όποτε γίνει, έρθουν από Αθήνα και τέτοια, όλα τα οι εκδηλώσεις γίνονται στον Άγιο Γιώργη. Ακριβώς. Πρέπει. Μα έχει κι άλλα ωραία μέρη. Όχι, έτσι πρέπει. Να αρχίζουμε από το ωραίο μέρος και μετά. Ναι, αλλά σε λίγο που θα έχουμε εκλογές θα τον ψηφίσει μόνο ο Άγιος Γιώργης. Έλα, μωρά, αρκετός είναι. Εσείς που ψηφίσετε, Νέα Υόρκη. Όχι, στην Πενσιλβένια. Τη... Ναι, θέλω να πω Αμερική ψηφίσετε. Αμερική, φυσικά. Εδώ δεν ψηφίσετε. Όχι, δεν ψηφίσετε. Πάει και ο Φιλιππάκη και ψήφισε. Όχι, αν ήμουν εδώ, φυσικά. Αν ήσουν καλά κι εγώ, αν είχα ρόδες, θα ήμουν φορτηγό. Γιατρός, ειδικότητα. Εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου. Ω, μπράβο.
Και η ειδικότητα, ο τομέας σας? Ο τομέας μου είναι κοινωνιολογία και κοινωνική εργασία. Μπράβο. Είναι εξαιρετικός. Ασχολείστε χρόνια με την εκπαίδευση? 42 χρόνια. Για πείτε μου λίγο. Α, μπράβο, εσύ καλό. Πόσο έχουν αλλάξει οι φοιτητές σαν νοοτροπία μέσα στην τάξη, μέσα στις συναναστροφές αυτά? Κοίτα, και θετικά και αρνητικά. Εξαρτάται από ποιο είναι το κέντρο βάρους της υπόθεσης που το παίρνεις. Οι νέοι έχουν άλλα ταλέντα, τα οποία δεν τα είχαμε εμείς, διότι έχουν τεχνολογία, ξέρουν τεχνολογία, ξέρουν πώς να βρίσκουν πληροφορίες γρήγορα, αλλά οπωσδήποτε η σοφία έρχεται από το συνδυασμό των πληροφοριών και από τη βάση που έχεις να τις τοποθετήσεις. Οπότε οι σπουδαστές οι σημερινοί είναι λίγο προς το φλού. Τα παίρνουν από το ίντερνετ και σου τα δίνουν. Και σου τα δίνουν έτοιμα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Και πρέπει να εργαστείς σαν καθηγητής, σαν εκπαιδευτικός, πρέπει να εργαστείς πάρα πολύ για να τους δημιουργήσεις αυτόν τον τρόπο σκέψης, ο οποίος πάει πιο βαθιά από την επιφάνεια των δεδομένων που βρίσκουν. Είναι βέβαια λίγο δύσκολο στην ηλικία που έρχονται σε εσάς. Ναι, είναι. Έχουν διαμορφώσει έναν τρόπο. Αυτή είναι η δυσκολία τους. Ναι. Ενώ όλα τα άλλα δεν. Σεβασμό σε αυτά όλα υπάρχει. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Εν τω μεταξύ, εμάς τα συστήματα στην Αμερική είναι λίγο διαφορετικά. Ο φοιτητής βλέπει τη δουλειά του σαν εργασία. Δεν τη βλέπει σαν, ξέρω εγώ, να πάρω το δίπλωμα, τελείωσε, να τακτοποιηθώ κάπου. Την βλέπει σαν σοβαρή δουλειά και υποθέτω και εδώ στην Ελλάδα θα έχει πολλά παιδιά τα οποία είναι σοβαρά και κάνουν σοβαρές δουλειές. Ναι, και ναι. Έχω μιλήσει και με πολλούς μαδάφτους και θέλουν να έρθουν και στην Αμερική και τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το σύστημα που έχετε. Ναι, τους αρέσει το σύστημα επειδή υπάρχει πώς να το πω, ένα πλαίσιο ναι. Να μπορεί να κινηθεί. Εγώ σε πολλά θέματα δεν μπορώ να δικαιολογήσω πώς ένα κράτος 500 χρόνων ιστορία, τώρα θα είναι κάτι παραπάνω τέλος πάντων, είναι τόσο μπροστά από μια χώρα της Αμερικής. 200, 100, 120 χρόνια. Το 1495. Επειδή ανακαλύφθηκε το 1492. Πρώτο, δεύτερο, το κυριότερο, ότι η Αμερική μέχρι και το 1880, το 1890, αν θες και μη 1910 και τα λοιπά. Ναι. Δεν είχε γίνει. Στάμε τώρα. Αυτό. Και εμείς με μια ιστορία 5.000 χρόνων, ας πούμε. Βλέπω τα θέματα της δικαιοσύνης πώς θα αντιμετωπίζετε, ναι. Της εκπαίδευσης, ναι. Της φορολογίας. Κοίταξε, η χώρα είναι πολυεθνική. Ναι. Πολιτισμική οπωσδήποτε, ναι. Οι θρησκείες ένα σωρό, οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ρίζες, γνώμες, φιλοσοφίες, τρόπους ζωής, ούτως ώστε για να μπορεί να ζήσεις εύνομα πρέπει να έχεις κάποιους κανόνες και αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρούνται. Και όταν δεν τηρούνται οι κανόνες σε μια πολύ και κοσμική κοινωνία, θα γίνει χάος. Και ιδίως τώρα τελευταία παρατηρούνται κάτι τέτοιες τάσεις προς αυταρχισμούς και τέτοια πράγματα για να μπορέσει το σύστημα να το κοντρολάρει το ζήτημα, αλλά αυτά οδηγούν, όπως ξέρουμε εμείς οι Έλληνες πολύ καλά, σε πολύ ακραίες καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι και επιθυμητές, είναι λίγο ανεπιθύμητες. Πολύ ωραία. Σας άρεσε? Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ για τη συνάντηση. Για τον κύριο Νίκο σταματήσαμε, αλλά εσείς είσαστε τελικά εδώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σε σένα θα έρθω απροειδοποίητα με τρεις ερωτήσεις ιστορίας. Γιατί ιστορικός είναι. Φυσικά. Δεν το ξέρα. Με τρεις. Άγνωστο κείμενο. Με τρεις θα χτυπήσω την πόρτα, θα το μέσα, θα σου πω πα. Είναι παλιά αντίκα. Οπότε... ναι, όχι, αυτό είναι τρομερό. Αυτό είναι τρομερό και το πώς το μεταφέρει και ότι είναι τρομερό. Λοιπόν, καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Καλές διακοπές να έχετε. Ευχαριστώ. Πόρε, φίλε, δηλαδή ήταν απίστευτη συνάντηση.
Γεια σας. Τουριστάς. Γεια σας. Τουρίστ, τουρίστ. Χωρά, από πού ήρθατε? From Αμερική, England. 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 Δεν μοιάζει με Άγγλο. London. Εδώ σε λιγάκια σου ζητάνε πράσινη κάρτα σαν που έχεις μαυρίσει. Πώς τα βλέπεις εδώ, τι γίνεται με την πολιτική προστασία? Πολιτική προστασία καλά πάει, νομίζω. Καλά πάει, γιατί ευτυχώς δεν έχουμε τίποτα. Ευτυχώς είναι εκεί. Λόγω εσάς, φαντάζομαι. Όχι, όχι. Λόγω της πυροσβεστικής, λόγω των εθελοντικών ομάδων. Και εσείς δουλεύετε προληπτικά. Και λίγο από εμάς. Ναι. Με τα αθλητικά, τι γίνεται εδώ με τις ομάδες? Τα αθλητικά, ο κ. Μπατίστα σας πει. Εσείς που είσαστε, Ο Φόβ είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, παρέμεινε και ζητάμε. Και ζητάμε τη βοήθεια όλου του κόσμου. Στην Κρήτη που πήγατε για τους βετεράνους. Εντάξει, αυτά τα πάμε. Παλιά πήγαμε στην Κρήτη. Αποστολή Στορ στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση στα πάντα. Όλα τα παιχνίδια για τα παιδιά στις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα διαφημιζόμενα. Playmobil, Hot Wheels, Hasbro, Barbie, τα πάντα. Και παιχνίδια από ένα ευρώ. Αποστολή Στορ στο παλιό ταχυδρομείο. Ήδη για το σπίτι, από τον κήπο μέχρι τη Σοφίτα. Προϊόντα περιποίησης και καλοπισμού και ήδη καθημερινής χρήσης. Αποστολή Στορ στο παλιό ταχυδρομείο. Κάθε μέρα δεκάδες πελάτες μας κερδίζουν εκτόσεις στο ταμείο μετά την αγορά τους. Αποστολή Στορ στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση. Δεν πουλάμε, δίνουμε αγάπη. Κουνέλης Γιώργος. Ένας σύγχρονος χώρος για τη φύλαξη σκαφών, αυτοκινήτων, οικοσκευής και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται φύλαξη και σωστή αποθήκευση. Σε κλειστό, στεγασμένο χώρο στους Βαβύλους θα βρείτε τη λύση σε όλα σας τα ερωτήματα. Κουνέλης Γιώργος. Φυλάξτε και αποθηκεύστε οτιδήποτε χρειάζεστε με τις κατάλληλες συνθήκες σε έναν προστατευόμενο χώρο με όλα τα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Κουνέλης Γιώργος. Φύλαξη σκαφών και αυτοκινήτων σε κλειστό χώρο. Στους Βαβύλους. 24ωρη παρακολούθηση με κάμερες ασφαλείας. Έλεγχος στις μπαταρίες του αυτοκινήτου, του σκάφους ή του δικύκλου σας. Κουνέλης Γιώργος. Στους Βαβύλους. Η σύγχρονη λύση που οικονομικά θα σας λύσει το πρόβλημα της φύλαξης και αποθήκευσης για οτιδήποτε χρειάζεται να παραλάβετε ξανά όπως το παραδώσατε. Οπότε κερδίσαμε δύο παιχνίδια, ένα δεν παίξαμε. Δεν μου λες κάτι. Τώρα, οπότε, εφόσον παραμείνατε ΓΑΜΑ Εθνική, θα χρειαστεί και ενίσχυση. Ναι, ζητάμε όποιος μπορεί να μας βοηθήσει από τα καταστήματα. Εδώ ποια καταστήματα, τι να κάνει το κατάστημα. Βοηθάνε τα καταστήματα. Η περιφέρεια βοηθάει. Η Βουλή, ο Μηταράκης. Ο Δήμος βοηθάει. Από εκεί και πέρα, από όπου μπορούμε και όποιοι θέλουν και μπορούν να μας βοηθήσουν ευπρόσδεκτα. Μπράβο. Εσύ τι γυρνάς, είναι καθώς να μιλήσεις. Θέλει, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε. Έλα εδώ, παιδάκι, θες να μιλήσεις, έλα. Έλα εδώ λίγο να μας πεις. Έλα, θα σε πάρω κυνήγι, τρέχω γρήγορα. Περάστε. Έλα, καλά, θα πάω. Τον άλλον είναι μάζεψε. Ρε φίλε, δεν βρίσκω αυτή την οικογένεια. Ήτανε μια οικογένεια. Χαίρετε. Για τουρίστες. Άμα πεις τουρίστες. Όχι. Για τουρισμό, ναι. Όχι. Ναι, για τουρισμό, ναι. Να δούμε την οικογένεια μας. Άρα είστε από εδώ. Ναι. Από πού? Από πού, Στοιχείο. Στοιχείο, βέβαια, Στοιχείο. Παρπαριά και Καμπιά. Τι λες? Αλλά όλο. Μένουμε στη Λέτσενα. Και πάτε μπάνιο στο Τάγμα του Δεσπότη. Όταν είμαστε μικροί, μάλιστα. Αλλά όχι τώρα. Περίμενε, πόσο καιρό που έχετε φύγει από Οχείο? Εγώ στην Αμερική γεννήθηκα. Οι γονείς μου είναι από το 62 φύγανε. 62? Τι λες τώρα.
Αλλά ερχόσαστε για διακοπές. Και έφυγε ο άντρας μου αμέσως. Θα μας πείτε. Είναι local channel. Δεν θέλει τέτοια. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλά. Καλό υπόλοιπο όσο κάτσετε. Ευχαριστώ. Και να χαίρεστε και τα χωριά σας και που έχουν πάρει ζωή. Και πάλι εδώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εσείς δεν είχατε λόγω COVID, φαντάζομαι δεν εμείς θα ήρθαμε. Δεν έχασα. Καλοκαίρι. Και το 20 ήρθα. Και το 21. Και το 21. Και το 22. Και το 22. Εγώ δεν την αφήνω τυχείο. Δεν την ξεχνάμε. Τα χωριά σας έχουν πάρει ζωή έστω και για αυτούς τους ένα μήνα. Ένα μήνα τουλάχιστον. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Thank you, bye. Παιδιά, δες όμως ρε φίλε, πόσο με τι λαχτάρα μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εδώ παιδιά, έχουν φύγει με την κοπέλα. Μικρή, τότε που πήγαινα και εγώ με την παρέα εκεί στο τάγμα του Δεσπότη, ήταν και εκείνοι, κάνανε διακοπές εκεί πέρα. Και κάναμε μαζί. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε? 25. Μόνο. Άντε πάμε άλλη μια κάτω. Άλλη μια σκούπα. Ή να πάμε στο Μάριο, είναι εδώ. Τα μαγαζιά έχουν κίνηση. Πού είναι το παιδάκι? Μάριε, για άλλα λίγο. Πώς πάμε με τους τουρίστες, έχει κίνηση το μαγαζί? Τουρίστες νομίζω έχουμε πολλούς. Βρε το μαγαζί, κίνηση, δουλειά. Εντάξει, όσο περπατάει ο κόσμος, κάτι γίνεται. Να. Οπότε ευχαριστημένος. Καλά είναι. Όταν έχει, μακάρι να ήταν 3 μήνες έτσι. 3 μήνες. Εδώ... Πού είμαστε, στη Ρόδο είμαστε, 3 μήνες. Έχουμε να κάνουμε με 20 μέρες. Εδώ είναι, από τότε που δούλευες στα μαγαζιά. Ήταν 15 Ιουλίου. Πάντα έτσι όμως. Μα γιατί ρε φίλε όμως αυτό. Πάντα έτσι. Πάντα είναι με την καλή σεζόν 40 μέρες. Με τη μέτρια σεζόν 25. Εντάξει. Βέβαια είναι και η κατάσταση με τα αυτοκίνητα, αυτά δεν παλεύεται. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές, να αλλάξουν ριζικές. Όλα. Ριζικές, μηχανάκια, αυτοκίνητα. Οδηγάει ένα κανένας μηχανάκι, ο μεγάλος οδηγάει μηχανάκι, κράνος βάζει. Μόνο με κράνος. Από σένα το είδε. Ναι, το ξέρω, είδες. Από σένα, εσύ. Εσύ? Το τσουκάλι πεις και πήρες αργυρούλα στο τσουκάλι και το έχεις βάλει. Απορώ πως δεν σε γράφει το παιδάκι να μάθεις. Κράνο, να τον, να τον. Από αυτό το πήρα από σένα. Εδώ ο Στρατής ο φίλος, δεν μου λες βοηθάς εσύ εδώ. Ναι. Πόλο παίζεις πια. Ποια ομάδα? Στον Όχ. Στον Όχ. Στους Πέδες. Στον Ακράτη το έπαιζες. Και τώρα πού παίζεις? Τώρα πουθενά, στο Φραγκάκι. Στον Ολυμπιακό θα σε κάνουμε μεταγραφή. Δεν μου λες. Στους κάτα, πόσο χρόνο είσαι τώρα, 13? 14. Στους κάπα 16 δηλαδή? Όχι, στους παιδες. Α, στους παιδες. Τι θέση? Φουνταριστές. Ωραία, φίλε. Έχεις όμως τα χαρακτηριστικά για φουνταριστός. Έχει κόσμο. Γεια σας. Μπαίνει ο κόσμος. Ψωνίζει. Αυτό είναι καλό. Η αγορά καλά κρατεί. Θα πηγαίναμε στο Δημήτρη τώρα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Τον είδες? Έλα ρε, ο Νίκος Αθανασίου. Αλλά μόλις έφυγανε. Ναι, να δούμε, θα θέλουνε. Άμα θέλουν, θα μας πούμε. Χαίρετε να σας ρωτήσουμε. Είμαστε από το τοπικό κανάλι εδώ. No. Okay, thank you. Απέναντι έχει ήλιο. Έχει ήλιο απέναντι. Μην απομακρυνθούμε πολύ για να... Επίσης, παιδιά, μέχρι τις 13, του προλαβαίνουμε, έχει το απίστευτο Hughes Music Festival. 3 με 13. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, αυτό είναι καλό.
Είναι κάτι που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να ήταν σε οποιαδήποτε πρωτεύουσα σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα πρέπει να πούμε μπράβο στο Βενιάδη το Λευτέρη που επιμένει και καταφέρνει και το έχει κάθε χρόνο εδώ. Λοιπόν, δεν έχει πάνω από εδώ. Τώρα δεν πάμε και στους άλλους δρόμους καμιά φορά. Ο κόσμος μπορεί να έχει θέμα, αλλά εντάξει. Επειδή και εμείς, ξέρετε, έχουμε λίγο χρόνο, προσπαθούμε να πάμε κάπου να έχει κόσμο, να το βγάλουμε να τους πετυχαίνουμε όλους μαζί. Και εδώ έχει, παιδιά, μαγαζιά, εκπτώσεις απίστευτες, 200-300. Ο, από φίλους μας! Όχι, τώρα κουβέντες. No, οκ. Σε τρομάξαμε. Α, τον ξέρεις. Πάλι τον έδιωξες τον άνθρωπο. Όχι, ρε φίλε. Αμάν. Ποιος ήταν. Μεγάλη επιτυχία. 167.848 ευρώ. 31 Ιουλίου. Ε, καλλιτέχνη. Έλα εδώ μας πεις. Ποιος ήταν εδώ. 100, φίλε. Κοίτα, και τούτα είναι καλά. 4 εκατομμύρια 7 Αυγούστου. Α, χτες ήταν. 4 εκατομμύρια. Αλλά και αυτά, φίλε μου, 167.848 ευρώ. Και νομίζω το πήρε με ένα απλό τριάρι. 3 ευρώ. Να δω τα κορίτσια. Γεια σας. Για τουρισμό. Τα κορίτσια από εδώ, ναι. Εσύ. Από εδώ. Από εδώ είσαι. Δεν σε έχουμε ξαναδεί. Πού είσαι. Η μαμά μου. Α, εδώ. Και τι, έχεις τα κορίτσια και τα ξαναγείς. Ναι, ναι, τα φιλοξενούμε. Εσείς από πού ήρθατε. Εμείς ήρθαμε από την Αθήνα. Ναι, καταγωγή εννοώ. Από Καλαμάτα. Α, ωραία. Δεν το λες όμως, βάζεις την Αθήνα. Εντάξει, αφού από την Αθήνα ήρθα τώρα. Όχι από πού, καταγωγή είναι η Αθήνα. Α, όχι, όχι. Καλαμάτα έχεις πάει καθόλου. Θα πάω σε λίγο. Δεν έχεις πάει καθόλου. Θα φύγω σήμερα για Καλαμάτα. Εσείς δεν σπινείς. Ιγουμενίτσα. Α, ωραία. Αυτή πού είναι περίπου, κάπου δυτικά. Πού είναι η Κέρκυρα, ακριβώς απέναντι. Που έχετε κάνει γέφυρα και πηγαίνω, ερχόσαστε. Με την Κέρκυρα. Ναι. Όχι. Δεν κάνανε ακόμα. Από εκεί είναι όλα. Γεωγραφία το έχουμε, βλέπω. Δεν μου λες κάτι. Πώς σου φαίνεται ηχείο, πρώτη φορά. Ναι. Ωραία. Εξαιρετική. Τι σου άρεσε πιο πολύ. Το τραχύλι. Α, στην παραλία. Φαγητό. Γενικά φαγητό. Της κυρίας Νίτσας, εξαιρετικό. Α, είναι καλεσμένοι. Μένετε στη εδώ. Και η κυρία Νίτσα μπορεί να σας κάνει και τίποτα εδώ, φούστες τέτοια καπέλα να σας τα φτιάξει. Το... Μπράβο, ωραία παιδιά. Εξαιρετικό δεν είναι. Να είστε καλά, καλές. Καλό υπόλοιπο. Γεια. Τι ωραία, βρήκαμε. Βρήκαμε κόσμο. Λοιπόν, για κάνε μια διακοπή μισό λεπτό. 1, 2, 3. Μπράβο, είστε φοβεροί. Διαφημιστικά πάμε. Μηνύματα. Πάμε. Να χαθείτε, να χαθείτε πια με αυτές τις διαφημίσεις. Κουνέλης Γιώργος. Ένας σύγχρονος χώρος για τη φύλαξη σκαφών, αυτοκινήτων, οικοσκευής και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται φύλαξη και σωστή αποθήκευση. Σε κλειστό, στεγασμένο χώρο στους Βαβύλους θα βρείτε τη λύση σε όλα σας τα ερωτήματα. Κουνέλης Γιώργος. Φυλάξτε και αποθηκεύστε οτιδήποτε χρειάζεστε με τις κατάλληλες συνθήκες σε έναν προστατευόμενο χώρο με όλα τα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Κουνέλης Γιώργος. Φύλαξη σκαφών και αυτοκινήτων σε κλειστό χώρο. Στους Βαβύλους. 24ωρη παρακολούθηση με κάμερες ασφαλείας. Έλεγχος στις μπαταρίες του αυτοκινήτου, του σκάφους ή του δικύκλου σας. Κουνέλης Γιώργος. Στους Βαβύλους. Η σύγχρονη λύση που οικονομικά θα σας λύσει το πρόβλημα της φύλαξης και αποθήκευσης για οτιδήποτε χρειάζεται να παραλάβετε ξανά όπως το παραδώσατε. 1, 2, 3.
Μπράβο, είστε φοβεροί. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση στα πάντα. Όλα τα παιχνίδια για τα παιδιά στις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα διαφημιζόμενα. Playmobil, Hot Wheels, Hasbro, Barbie, τα πάντα. Και παιχνίδια από ένα ευρώ. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Ήδη για το σπίτι, από τον κήπο μέχρι τη σοφίτα. Προϊόντα περιποίησης και καλοπισμού και ήδη καθημερινής χρήσης. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Κάθε μέρα δεκάδες πελάτες μας κερδίζουν εκπτώσεις στο ταμείο μετά την αγορά τους. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση. Δεν πουλάμε, δίνουμε αγάπη. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς. Στο στενό της οδού Χορέμη. 1, 2, 3. Εντάξει. Έτοιμοι. Μοτόρ. Ναι. Λακέτα. Αμέσως μετά την τελευταία φωτογραφία θα του πεις πάει έτσι. Ψέματα 1-1 πρώτον. Ή θα πάει αργά-αργά η μουσική και λοιπά. Στοπ. Και μουσική και μετά ξεκινάει. Α, και μουσική. Ωραία, εντάξει. Ησυχία παρακαλώ. Πάμε πάλι. Όχι, θα το κάνει ένα όμορφο fade out. Μπήκε στο πετσί του ρόλου. Ναι, fade out. Stop! Stop! Ποιο ζώων μίλησε. Καλά. Πάμε. Έτοιμοι. Ναι. Playback. Εδώ κάπου είμαι κι εγώ δίπλα εδώ πέρα, δεν φαίνομαι. Καλύτερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ η κυρία, θέλετε. Πείτε μας, τι πρόβλημα έχετε στη γειτονιά σας. Εγώ δεν είμαι από εδώ. Α, σε όποια γειτονιά να είσαι, τα φτιάχνουμε όλα. Τα φτιάχνουμε όλα. Να δω τα παιδιά. Γεια σας. Τι γίνεται, Μαγκές, ποιος είναι ο πιο καλός μαθητής αυτούς τρεις. Αυτός. Τι βαθμό πήρες, τι απολυτήριο. 19. Όχι, 14. 17? Ναι. 17. Δηλαδή εσύ πήρες πιο κάτω από 17. Ναι, εγώ πήρα 15, αλλά έχω τελειώσει το σχολείο. Το ΕΠΑΛ. Και τι κάνεις τώρα? Τώρα είμαι σε στρατό. Α, και τι θες να κάνεις όταν μεγαλώσεις, τι δουλειά θες να κάνεις? Έχω βγάλει μηχανικό σε αυτοκίνητο. Και θα κάνεις συνεργείο? Ναι. Μόνος σου? Ή θα πάρεις και το φίλο εδώ? Αυτός είναι γεωπόνος. Μαζί θα κάνετε ενώ. Θα φέρνει όλο το αυτοκίνητο, το φτιάχνει και του φυτεύει τούτος εκεί που ήταν η μηχανή, θα του βάζει ένα βασιλικό. Μόνο σου, πώς είναι το όνομά σου? Ορφανούδης Κωνσταντίνος. Λοιπόν, Ορφανούδης Κωνσταντίνος, πότε το 23, πότε θα ανοίξεις? Βλέπουμε και. Βλέπουμε και ράβο. Μα μην τα αργήσεις να... για να πιάσεις πελατεία. Και όταν τα ανοίξει θα μας φωνάξει να έρθουμε να το δείξουμε στο τέτοιο. Παιδιά, γεια! Γελάνε. Γελάνε τα παιδάκια. Και ξανά μπίρδα. Απλοταριά. Hello. Hello, hello. Από εδώ μην ξεχάσετε εδώ την ασφαλτόστρωση. Μην ξεχάσετε την ασφαλτόστρωση στην Αργέντη.
το δείξαμε και το ξαναδείξαμε, είναι σημαντικό. Παραραραρα. Έλα βρε παιδί μου. Θα κάνουμε άλλη μία, ψάχνω να βρω μία, πρόσεχε το μηχανάκι. Γεια σου ρε. Λοιπόν, θα κάνουμε... Ο Τζινόμπιλ είσαι. Όχι. Αποκλείεται. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλη μία. Αν βρούμε την οικογένεια from the United από την Αμερική. Ποια Μαριάννα. Α, Μαριάννα, έλα. Άμα κατάφερνες και μίλαγε και η Μαριάννα, θα είμαστε πολύ πετυχημένοι. Παγγέλη, τάπ. Ο Στέλιος, τι πρόβλημα, πες, μίλα. Πάνε να βγάλουν αυτό το πράγμα, το ξυλένιο εκεί εδώ πέρα που είναι μέσα στη μέση. Ξυλώσαν όλο το σινεμά και βγήκανε τη βλακία μέσα. Θα τα βγάλουνε ρε Σέβο, και τι να βάλουνε. Ε? Τι να βάλουνε. Τίποτε, να είναι ανοιχτό εκεί εδώ γύρω γύρω. Τώρα θα τα ανοίξουν, θα φύγουν τα κάγκελα, θα φύγουν όλα, μην ανησυχείς. Αποθανώντας μου, φωτισμός. Έλα να πάρτε την παιδική χαρά στη γειτονιά με εκεί στον Άγιο Σίδερο που θέλει φτιάξιμο. Έχει παιδάκια όμως, έχει παιδάκια εκεί. Εκεί πάνε παιδάκια και στον Άγιο Νικόλα Τάλε είναι και ο... Όλους τους Αγίους εδώ. Από κάτω εκεί στο νοσοκομείο, στην περιοχή του Αγίου Νικόλα, από κάτω Τάλε λοιπόν, είναι. Στην παιδική χαρά του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Σιδώρου να πάμε στο νοσοκομείο. Στον κήπο, στο σινεμά του κήπου, θα τα μαζέψουν ευρωσί αυτά. Άμα τα τεινάξω, αποθανώντας μου. Ακόμα είσαι μικρός, πώς είσαι τώρα. 58 γεννημένο στο Φλεβάρι είμαι. Το 58. Ναι, γεννημένο. Δηλαδή είσαι 45. Ναι. Μια χαρά. Παιδάκι είσαι ακόμα. Ο γείτονάς μου. Ναι. Ξέρεις ποιος είναι ο Αμέτας. Ο Γιώργης. Ναι, από κάτω από τον Άγιο Νικόλα. Το ξέρω, το ξέρω. Θα έρθουμε για το πειράς τέλειο να το κάνω, μην ανησυχείς. Σημείωσε να πάμε. Μα τι θέλει, αφού κρύβεται, φίλε. Έχει πάρει ήδη. Έλα άλλη μία. Άλλη μία για φινάλε. Άλλο ένας για φινάλε. Άλλος ένας για φινάλε. Ποιος άλλο τυχερός. Σήμερα κληρώνει. Να μην δούμε τα κουραλάκια. Για περάστε. Σήμερα κληρώνει. Οπ. Sorry. Ναι. Γεια. Ολοκληρώνουμε. Το καλό είναι ότι κάθε φορά που βγαίνουμε η αγορά έχει κόσμο. Βλέπουμε και σακούλες. Ψωνίζει. Είμαστε 8 Αυγούστου, έχουμε ακόμα λογικά, ελάτε, όχι συγγνώμη, έχουμε ακόμα λογικά καμία εβδομάδα. Λοιπόν, οπότε, αν και την Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα, φεύγουμε για την καλοκαιρινή μας άδεια. Οπότε θα τα ξαναπούμε. 1, 2, 3. Μπράβο, είστε φοβεροί. Έτοιμοι, μοτόρ. Ναι. Μπράβο, μπράβο, Τζέλα!
φτούργημα. Προχωρούμε. Απ' την Αραβιά του Μαχαραγιά. Playback 8-1 πρώτο. Μπήκε στο πετσί του ρόλου. Αχ Μουσταφά, αχ Μουσταφά, εσύ μου άναψες φωτιά, εσύ μου άναψες φωτιά. Δεν είμαι πιο χαριτωμένη από τη Βουγιουκλάκη. Ρε Μουσταφά, αχ ρε Μουσταφά. Μα είστε τρέλα, θα μου, ιδίως το τούτο σας. Αυτή η φαλακρή τραγουδίστρια με ξετρελαίνει. Ένα, δύο, τρία. Αυτό ήταν το σήμα, κυρία. Αγαπητοί συμπατριώτες, ο νέος σταθμάρχης χωροφυλακής και νομοτάρχης κύριος Καρακώστας επιθυμεί να σας γνωρίσει και να σας πει δυο λόγια πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. Άσταυτα! Σε μένα άσταυτα! Καλημέρα, καλημέρα! Άσταυτα σε μένα! Αλλά είμαι εδώ, γιατί είναι δικό μας το έργο. Σώματα, αμορέ, λέει η γλώσσα σας! Χαίρομαι που είσαι εδώ. Δικό μας είναι το έργο. Μεγάλη χαρά που είσαι εδώ. Ισχύου είναι το έργο. Hello! Καλημέρα, καλημέρα. Ησυχάστε, ησυχάστε, χριστιανοί. Πάψτε πια να δουλεύετε του σατανά! Μεγάλη αγάπη βλέπω πραγματικά. Πολύ, πολύ. Νιώσατε. Μα έτσι είναι μεγάλες αγάπες. Δεν ξέρετε πως είναι μεγάλες. Επειδή είμαι στη μέση. Στην μεγάλες αγάπες. Νιώθω τα vibrations. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο, είστε φοβεροί. Χάος. 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 Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Ζώα έρχονται στον κόσμο γνωρίζοντας ήδη τι θα πει αγάπη. Γι' αυτό και μας μαθαίνουν από την πρώτη στιγμή τι θα πει χαρά, αφοσίωση, φιλία. Αρκεί να κοιτάξουμε στα μάτια τους. Μάθε για το κοινοκομείο Ηρακλείου. Έλα και εσύ να προσφέρεις την αγάπη σου στα αδέσποτα ζώα. Γίνε εθελοντής σήμερα. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και γίνε ο κόσμος του. Μάθε περισσότερα στο animals.heraklion.gr. Κοινοκομείο Δήμου Ηρακλείου. Μαζί για τα αδέσποτα. Ας γίνουμε η φωνή που δεν έχουν. Δασικές πυρκαγιές. Προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου.
τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Το μπουζάκι που φοράω είναι των ενεργών μπαμπάδων που σχηματίστηκαν για να διεκδικήσουν το αυτονόητο δικαίωμα στην αποκοινού και εξίσου ανατροφή των παιδιών τους. Οι γονείς μπορεί να χωρίσουν μεταξύ τους, δεν χωρίζονται όμως ποτέ από τα παιδιά τους, εκτός αν είναι κακοποιητικοί και επικίνδυνοι προς αυτά. Πράγμα που μπορεί να ισχύει τόσο από τη μεριά της μητέρας, όσο και από τη μεριά του πατέρα. Ο νόμος σωστά ψηφίστηκε και ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί. Για περισσότερες πληροφορίες και στήριξη στο θεσμό της συνεπιμέλειας, www.energimbabades.gr.